Αξιότιμοι φίλοι και φίλες του Επιμορφωτικού μας Κέντρου και του Ιστορικού Αρχείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλωσορίσατε στη σημερινή μας εκδήλωση. Μια εκδήλωση που είχε σχεδιαστεί να γίνει το προηγούμενο μήνα, ώστε να αποτελεί και με μια έννοια φόρο τιμής στο Χαρίλαο Φλωράκη, καθώς συμπληρώθηκαν κιόλας 15 χρόνια από το θάνατό του. Και αν η εξέλιξη της πανδημίας απέτρεψε αυτήν τη σημειολογική προσέγγιση και αν πολλά πράγματα λίγο ατόνισαν, παραμείναμε δυνατοί και συνεχίζουμε παντός καιρού. Άλλωστε τον ηγέτη του ΚΚΕ το κόμμα μας θα συνεχίσει να τιμάει ανελιπώς, όπως και όλους τους ορθοστατούντες και ορθοβαδίζοντες αγωνιστές, μέσα από τους καθημερινούς του κοινωνικούς αγώνες για τη χειραφέτηση της εργατιάς και την προκοπή του λαού. Η παρουσία του Γενικού Γραμματέα σύντροφου Δημήτρη Κουτσούμπα στη σημερινή μας εκδήλωση ως επικεφαλής αντιπροσωπείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ επίσης τονίζει αυτή μας την εκτίμηση. Το γεγονός ότι 13 χρόνια τώρα αυτό το οίκημα που ο ίδιος ο Χαρίλαος Φλωράκης δόρισε στο κόμμα λειτουργεί ανελιπώς ως χώρος έρευνας και μελέτης, παρά τις όποιες σοβαρές οικονομικές δυσκολίες αντιμετωπίζει κατά καιρούς το ΚΚΕ, αποτελεί από μόνο του ατράνταχτη επιβεβαίωση της εκτίμησης που συνεχίζουν να έχουν οι τωρινές γενιές κομμουνιστών στον παλιό ζευγά. 13 χρόνια τώρα, εκατοντάδες νέοι ερευνητές, πανεπιστημιακοί, απλοί μελετητές της ιστορίας του λαϊκού κινήματος, νέοι άνθρωποι, όλοι μα όλοι, βρήκαν στο Επιμορφωτικό Κέντρο Βιβλιοθήκη Αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Χαρίλαος Φλωράκης ουσιαστική στήριξη και αρρωγή στο έργο τους. Και αυτή η συμβολή μας βελτιώνεται συνεχώς με τον τακτικό εμπλουτισμό του ηλεκτρονικού αρχείου και της βιβλιοθήκης. Αυτές τις μέρες, μάλιστα, μεταφέρθηκαν εδώ σε ηλεκτρονική μορφή και άλλα αρχεία που σχετίζονται με όλες τις ιστορικές περιόδους του κινήματος. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται πολλά που σχετίζονται με τη δράση των αλήγιστων της ταξικής πάλης στις φυλακές και τις εξορίες. Σε αυτά τα αρχαιακά τεκμήρια συγκαταλέγεται και μια συγκλονιστική επιστολή των 330 ανηλίκων κρατουμένων της Μακρονήσου προς τον τύπο τον Ιούνιο του 1950. Δεν είμαστε βέβαια λιγότερο περήφανοι για αποκτήματα όπως τα υλικά από τον παράνομο τυπογραφείο του ΚΚΕ στην Καλλιθέα ή για το σημαντικό εμπλουτισμό του αρχείου των εφημερίδων της πολιτικής προσφυγιάς, ιδιαίτερα από την Πολωνία και τη Σοβιετική Ένωση. Ίσονος σημασίας δεν είναι ούτε βέβαια τα πάμπολα φύλλα εθνικιστικών και άλλων αστικών εντύπων, ούτε βέβαια οι προκηρύξεις και μπροσούρες της ΟΕΝΟ της δεκαετίας του 50. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα, περίπου 1.200 νέα αρχαιακά τεκμήρια, είναι πλέον στη διάθεση του κάθε επισκέπτη μας. Έχουμε ξεπεράσει αισίως τα 170.000 ντοκουμέντα, αποτελούμενα από πάνω από 840.000 σελίδες και συνεχίζουμε. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί ξεχωριστό σταθμό της λειτουργίας του Επιμορφωτικού Κέντρου, και ας έχει ο καιρός αντίθετη γνώμη, καθώς συνδέεται με άλλη μια πρωτιά. Από σήμερα οι επισκέπτες μας έχουν πλέον πρόσβαση και στο φωτογραφικό αρχείο του ΚΚΕ. Η αρχή γίνεται με τα σχεδόν 15.000 φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη δράση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και την πολιτική προσφυγιά που τράβηξαν τα φωτογραφικά συνεργεία του ΔΣΟΕ. Το πλούσιο και σημαντικό αυτό αρχείο παράδωσαν στο ΚΚΕ οι οικογένειες του Απόστολου Μουσούρη και του Φώτη Ματσάγκα. Νομίζω ότι είναι εδώ ανάμεσά μας και ο Νίκος Ματσάγκας και χαιρετίζουμε την παρουσία του. Είναι στιγμιότυπα που περικλείουν σχεδόν όλες τις πτυχές του έπους του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Αντεπροσωπευτικό τμήμα της συλλογής δημοσιεύτηκε πριν περίπου 4 χρόνια στο Λεύκομα φωτογραφίζοντας το ΔΣΟΕ. Εκατοντάδες πρόσωπα μαχητριών και μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού περιμένουν τους επισκέπτες που προγραμματισμένα μεν ελεύθερα δε θα έχουν πρόσβαση σε όλο αυτό το πλούτο. Κάποιοι από αυτούς πιθανόν και να βοηθήσουν και στην όσο καλύτερη γίνεται ταυτοποίηση και τεκμηρίωση των φωτογραφιών. Με τη σημερινή εκδήλωση ταυτόχρονα αποτείουμε φόρο τιμής και σε εκείνους τους μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού που με όπλο τη φωτογραφική ή κινηματογραφική κάμερα δώσαν ταυτόχρονα και την άλλη μάχη, αυτήν της ενημέρωσης του παγκόσμιου προοδευτικού κινήματος για τα δίκαια του ελληνικού λαού και τον ηρωισμό του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η εκδήλωση αποτελεί και συνέχεια όλων αυτών που το κόμμα μας εγκαινίασε το 2016 με αφορμή τότε τα 70 χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού. Όλα αυτά τα χρόνια το ΚΚΕ, πέρα από την καθημερινή πολιτική πάλη για τα συμφέροντα του εργαζόμενου λαού, ανέλαβε και ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την ανάδειξη και υπεράσπιση της ιστορίας του λαϊκού κινήματος. Με διάφορες δικές του εκδόσεις, με παραγωγές ιστορικών ντοκιμαντέρ, με τη δημόσιευση σημαντικών αρχαιακών πηγών, την ανάδειξη ακόμα και δημιουργία μουσείων και μνημείων, με τη διοργάνωση συνεδρίων αλλά και πεζοποριών και πολιτικών εκδηλώσεων σε ιστορικούς τόπους.
Το 2018 οι εκδηλώσεις για τα εκατοντάχρονα του ΚΚΕ αποτέλεσαν μια κορύφωση αυτών των δραστηριοτήτων, προπαντός με την έκδοση των δύο τόμων του δοκίμιου ιστορίας του ΚΚΕ για την περίοδο 1918-1949. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα έφτασε με το ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου σε χιλιάδες σπίτια το ντοκιμαντέρ της Κεντρικής Επιτροπής Γιάρο «Ρογμές Αντίστασης στο Θανατονήσι». Έπεται το μνημείο στη Μακρόνησο και πολλά άλλα που με την αποφασιστική δράση των μελών και φίλων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ευελπιστούμε να γίνουν εφαλτήριο και κίνητρο για την κατάκτηση ευρύτερης ιστορικής γνώσης. Συγγνώμη, φωτεινό μονοπάτι και αποκούμπι για όσους επιλέγουν να παλέψουν από το μετερίζι της εργατιάς, την αδικία και το κάθε τι που τη δημιουργεί. Κλείνοντας αυτήν τη σύντομη αναφορά, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Επιμορφωτικού Κέντρου τόσο το Δήμο Χαλανδρίου για τη συμβολή του στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης, όσο και όλους τους κατοίκους αυτής της οδού, τους καθημερινούς μας γείτονες δηλαδή, για την κατανόηση που έδειξαν αυτές τις τελευταίες μέρες για τις πιθανόν δυσκολίες που τους δημιούργησε η προετοιμασία αυτής της εκδήλωσης. Τους ευχαριστούμε θερμά.